Κατσουρά. 28 χωριά που βρίσκονται κάτω από τη Μαδαρή. Την δεκαετία του 1970 αριθμούσαν στο σύνολο 16.500 κατοίκους. Σήμερα αριθμούν μόνο 7. Από αυτές τις 7.000, οι 4.000 βρίσκονται στα 4 μεγάλα χωριά της περιοχής. Το Παλεχώρι, τον Αγρό, το Πελένδρι και την Κυπερούντα. Οι άλλες 3.000 βρίσκονται διασκορπισμένες σε 25 κοινότητες, οι οποίες πριν από 40 χρόνια είχαν όλες περισσότερο από 300 ή και άλλες φορές 500 κατοίκους. Σήμερα οι 21 από αυτές έχουν λιγότερους από 100. Πρώτο σταθμό η Πλατανιστά, ένα χωριό που στην απογραφή του 1976 αριθμούσε 663 κατοίκους. Όπως και τα υπόλοιπα χωριά της περιοχής, πήραμε την κατηφόρα και πάμε προς τα κάτω. Τώρα είμαστε γύρω στους 95. Το 60% είναι πάνω από τα 60. Είχετε δημοτικό σχολείο στο χωριό σας, έτσι? Είχαμε δημοτικό σχολείο που τα τελευταία χρόνια πριν να κλείσει λειτουργήσε ως περιφερειακό για την περιοχή. Και το 1997 έκλεισε και μεταφερθήκαμε στο Δημοτικό Σχολείο Μητσερού που έγινε περιφερειακό. Είσαι ο καφετζής του χωρκού τώρα? Μάλιστα. Πόσα χρόνια? Έχει 70 χρόνια. Η ζωή είναι μία νέκρα. Εμείνετε εσείς και εσείς, α? Εμείναμε 5 πλάσματα. Πόσο χρόνο ήσουν που έφυγες που τα πάνω? 18. 18 χρονών. Γιατί έφυγες? Διότι δεν είχαμε ζήσει τα πάνω. Το όνομα σου? Ανδρέας. Είσαι ο μεγαλύτερος του χωρκού, ξέρεις πιο μεγάλους? Είμαι ένα με τον καφετζή. Δηλαδή πόσο χρόνο είσαι? 88. Έφυγες ποτέ που τα πάνω? Όχι. Μια ζωή? Μια ζωή. Να που έκαμες, ασχολίες σου? Ήμουν λεωφορείουχος του συνεργατικού και αμέ πήγαινα και παίρνα γραμμή στη Λευκοσία. Οι άλλοι έφυγαν, εσύ τα έμεινες? Αφού έπιασα σύνταξη, έμεινα δαμέ, συντροφιάζω τον καφετζή. Εψέσιμα στην Αιώρη Τζίνος. Οι κοινωνικές παροχές είναι πολλά λίγες. Δύσκολο να έρθει μια οικογένεια να κατοικήσει εδώ πάνω. Τα έξοδα είναι πολλαπλάσια, μεταφοράς κάτω για τις διάφορες ανάγκες, είτε σχολεία είτε πανεπιστήμια. Έχει μια απόσταση η οποία δυσκολεύει τον κόσμο. Δεν έχουμε ούτε σχολείο τώρα. Ασχολούμαι με τα χωράφια, με τις κατσίκες, με τα... Είναι η ώρα του περίπατου τώρα? Ναι, πρέπει να πάει να περπατήσει λίγο γιατί... Όλη μέρα σπίτι δεν γίνεται. Δύσκολη ζωή θα πάμε, να μου κάνετε. Δύσκολη, ναι. Εντάξει, είμαι στα χωράφια, καλή. Καλά είναι. Δόξα τω Θεώ. Δόξα σοι ο Θεός. Άντε, να κάνουμε τον περίπατο σας. Άντε. Άσε καλά. Να είστε καλά κι εσείς. Σωρά. Σχεδόν σε όλη την Πιτσιλιά έχουμε μείνει λίγες ψυχές. Αν ξέρετε, υπάρχουν χωριά της Πιτσιλιάς που δεν έχουν σήμερα τους κατοίκους για να λειτουργήσουν εκκλησία την Κυριακή? Αρκετά χωριά. Εμείς εδώ στην Πιτσιλιά έχουμε ημερομηνία λήξεως. Γεια σου, φίλε μου. Καλημέρα σας. Το όνομα σου? Μάριος. Μόνιμος κάτοικος? Ναι. Πώς και αποφάσισες να μείνεις δαπάνω? Μείναμε δαπάνω στο χωριό. Βρίσκομαι τον πατέρα μου, την μητέρα μου. Γεννήθηκες δηλαδή τα πάνω? Ναι. Προλάβεις, έκαμε και σχολείο τα πάνω στο χωρκό? Ναι, έκαμε στην τρίτη δημοτικού. Μετά που έπιετε? Έπιαμε Μητσερό. Μάλιστα. Η ζωή τα πάνω δύσκολη? Εντάξει. Ο κόσμος έφυγε. Οι κατοίκοι, 80 κατοίκοι είμαστε, 85. Η μάμα σου έρχεται? Ναι. Αντά που μας φέρνει δάμε? Τριμιθόπιτε και ζιβανία. Ζιβανία. Μαϊ ώρα 9 το πρωί. Εντάξει. Το όνομα σου? Ειρήνη. Μα η ώρα 9 το πρωί στη Ζιβανία? Πάει, για να ζεσταθούμε. Είσαι σίγουρη? Σίγουρα. Για να συνεχίσουμε το έργο μας. Εσείς, εμείς να μου να κάνουμε ύστερα. Ας προμπάτω που λάθουμε. Άντε, πάμε. Φεύγοντας από την Πλατανιστάσα, περάσαμε και από άλλα χωριά. Την Άλωνα, που σήμερα αριθμεί 83 κατοίκους, και τον Ασκά με 90, χωριά τα οποία πριν από 40 χρόνια αριθμούσαν πάνω από 400 το καθένα. Επόμενη στάση του Αληθινού, το δεύτερο μικρότερο χωριό σε κατοίκους, αφού έχει μόλις 6. Για να ζήσει μια οικογένεια με παιδιά εδώ, θέλει κρατική βοήθεια. Πόσα χρόνια είσαι εδώ? Από το 96. Το 96. Δε αυτά τα 20 τόσα χρόνια που είσαι εδώ, τι βλέπεις, αργοπεθαίνει η περιοχή? Όχι, πέθανε. 200 μέτρα πιο κάτω, τα Λιβάδια, το χωριό της Πιτσιλιάς με μόνο 3 μόνιμους κατοίκους. Έφυγα όταν ήμουν 18. Σύνολο έχει 3. 3 κατοίκους. 3 κατοίκους, ναι.
Μισό χιλιόμετρο πιο πάνω, Πολύστυπος, με 520 κατοίκους πριν από 40 χρόνια και με 70% λιγότερους σήμερα. Οι κάτοικοι του χωριού φιλόξενοι όπως και στα άλλα χωριά, οπλισμένοι όμως και με αρκετό χιούμορ. Να μου κάνετε μας τώρα, είδαμε. Να μόνοι. Να μου κάνεις. Να μου θέλεις. Να μου θέλω. Εγώ κάνω ρεπορτάζ, να μου κάνεις, είδαμε. Γιατί κάλεσα σε. Ήρθα κάλεστος. Ακάλεστος τον καφέ να μας τον κάνει. Ναι. Το όνομα σου. Κυριάκος Ιωάννου. Κύριε Κυριάκο μου, τι κάνεις δάμε ακριβώς. Εδώ να κόψω την βαρέλα για να ψεκάζομαι. Για το ψέκασμα. Ναι. Εσύ που πρωί που μας εσύ είσαι ο βοηθός δηλαδή δάμε. Όχι, αν είμαι αυτός. Μα αντί να κόψω μητσίτσο ένα θωρίο με άλλο σε αντίθετο. Πρέπει να σώνει να κόψεις. Εσείς, το όνομα σας. Νίκος. Κύριε Νίκο μου, τι κάνεις, είσαι καλά. Δόξα τω Θεώ, είμαι δαπάνω, έχει 15 χρόνια μόνιμος, διότι είμαι συνταξιούχος της κυβέρνησης. Οι άλλοι φεύκουν, εσύ έρχεσαι. Ήρθα και χτίσα και σπίτια και ασχολούμαι με τα περβόλια. Γεννήθηκες δαπάνω δηλαδή. Βεβαίως. Και έφυγες πόσο χρόνο. 10 χρονών. Το όνομά σας. Λεωνίδας. Λεωνίδα μου, τι κάνεις, καλά. Ζω και βασιλεύω. Πώς είσαστε εδώ πάνω. Θα πάρουμε 150 άτομα. Λίγο πιο πάνω συναντήσαμε και όμιλο ποδηλατών, οι οποίοι για τις εξορμήσεις τους προτιμούν τα φυσικά τοπία της Πιτσιλιάς. Περνούμε από διάφορα χωριά της Κύπρου. Όντως είναι γεγονός ότι τα περισσότερα χωριά είναι ερημωμένα. Σήμερα ήρθαμε να κάνουμε το σταθμό μας εδώ και όπως βλέπετε όλα είναι κλειστά. Δεν υπάρχει κόσμος, είναι κάτι, ένα φαινόμενο το οποίο αυξάνεται ειδικά τους χειμερινούς μήνες. Αν η Πιτσιλιά είναι περήφανη για μερικά πράγματα, ένα από αυτά είναι συνεισφορά στον αγώνα της ΙΟΚ. Στυλιανός Λένας, Χρήστος Τσάρτας, Κυριάκος Μάτσης, Βαγόρας Παπαχριστοφόρου, Μιχαλάκης Καραολής και Σωτήρη Τσανκάρης είναι μόνο μερικοί από τους αγωνιστές της ΙΟΚΑ που δώσαν τη ζωή τους στον αγώνα για ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα. Σε ένα χωριό των 18 κατοίκων, το Σαράντι, συναντήσαμε τον αντάρτη της ΙΟΚΑ, Χαράλαμπο Χριστοδούλου, με το ψευδώνυμο Μπαταριάς. Γιατί εδώ στην Πιτσιλιά, στα βουνά, στα λιμέρια των σπηλιών, διάλεξε ο διγενής για να διευθύνει τον αγώνα της Κύπρου, της ΙΟΚΑ σε ολόκληρη την Κύπρο. Γιατί όμως στην περιοχή της Πιτσιλιάς. Όλος ο κόσμος ήταν μια ΙΟΚΑ. Περάσαμε στη συνέχεια και από άλλα χωριά της Πιτσιλιάς με λίγους κατοίκους, τα Λαγουδερά με 50 και το Φτερικούδι με 65. Και τα δύο χωριά είχαν από 330 κατοίκους την δεκαετία του 1970. Και κάπως έτσι φτάσαμε στα Χανδριά. Βρισκόμαστε στην κοινότητα των Χανδριών, η οποία πριν από 40 χρόνια αριθμούσε 580 κατοίκους. Σήμερα έχει μόλις 90. Εδώ ακριβώς βλέπετε το σχολείο του χωριού, το οποίο αριθμούσε δεκάδες, ίσως και εκατοντάδες μαθητές. Αυτό θα μας το πει ο δάσκαλος, ο Αλέξανδρος Χριστοφόρου. Πόσους μαθητές είχατε, κύριε Χριστοφόρου, πριν από 40 χρόνια. Πρωτοδιορίστηκα συγκεκριμένα το 1965. Με πόσους μαθητές? Είχε 123 μαθητές. Στα επόμενα χρόνια ο αριθμός ανέβηκε μέχρι τους 128. Και πότε κλείσε το σχολείο? Το σχολείο πρωτολειτουργήσε εδώ, σε αυτόν τον χώρο, το 1937-38 και τερμάτισε, δυστυχώς, το 1993. Μετά το 1960 άρχισε μια φοβερή αστιφιλία, δηλαδή έφευγε ο κόσμος, έφευγε μαζικά. Πόσα χρόνια έχει αυτό τα μέσα. Επόμενο σταθμός η Κυπερούντα, ένα χωριό το οποίο το 1976 αριθμούσε 2.010 κατοίκους. Να δούμε πόσους αριθμεί σήμερα, θα μας το πει ο κοινοτάρχης του χωριού, ο κύριος Γιώργος Παναγιώτου. Σήμερα έχουμε 1.500 κατοίκους, όπως έδειξαν και οι τελευταίες απογραφές. Πόσους μαθητές έχει το σχολείο σας? 65. Στο δημοτικό σχολείο? Στο δημοτικό σχολείο. Είναι λίγοι. Σωστά είπετε ότι το 1976 είχε πάρα πολλούς μαθητές, γύρω στους 360 και... Στη διαδρομή συναντήσαμε τα Αγρίδια με 74 κατοίκους και τις Δήμες με 80. Δύο χωριά που κάποτε είχαν το δικό τους σχολείο και πάνω από 400 κατοίκους το καθένα. Επόμενος σταθμός, ο Αγρός. Μουσική
Παλιά είχαμε γύρω στους 1500 κάτοικους, σήμερα είμαστε 806 περίπου. Το σχολείο πόσους μαθητές αριθμεί? Σήμερα αριθμεί γύρω στους 220. Είναι περιφερειακό το σχολείο των γυμνάσεων, είναι γυμνάσιο λύκειων και ξενοδοχειακή. Παλιά είμαστε 500. Και το δημοτικό σχολείο? Το δημοτικό με παλιά έχουμε μειωθεί στους μισούς. Περισσότερο από τους μισούς. Δίπλα από τον Αγρό, δύο χωριά που έχασαν πάνω από το 60% του πληθυσμού τις τελευταίες δεκαετίες. Ο Άγιος Ιωάννης με 345 κατοίκους σήμερα και ο Άγιος Θεόδωρος με μόλις 48. Περάσαμε και από την ποταμίτισσα των 43 κατοίκων και φτάσαμε στο Πελένδρι, το άλλοτε μεγαλύτερο χωριό της ορεινής Λεμεσού, στο οποίο μέναν 2.300 κάτοικοι. Σήμερα δυστυχώς έχουμε 1.150 κατοίκους, έχουμε περίπου 50 μαθητές και κάποτε το Δημοτικό Σχολείο Πελεντριού μόνο Πελεντρίτες είχε 750 μαθητές. Μένουν πάρα πολύ λίγοι σήμερα στην κοινότητα και αυτοί που μένουν, ναι, πηγαίνουν, έρχονται στην πόλη διότι δεν υπάρχουν θέσεις εργασίας στις κοινότητες μας και αυτοί οι οποίοι πηγαίνουν, έρχονται, προβληματίζονται πάρα πολύ να εγκατασταθούν στις πόλεις. Μακάρι να μας έφτανε ο χρόνος να πάμε σε όλα τα χωριά της Πιτσιλιάς. Αν κατευθυνθούμε προς την Λεμεσό από το Πελένδρι, θα συναντήσουμε στο δρόμο μας χωριά όπως ο Κάτω Μήλος, η Ζωοπηγή, ο Άγιος Μάμας, ο Άγιος Κωνσταντίνος και ο Άγιος Παύλος. Άλλα με λιγότερους από 100 κατοίκους και άλλα με λίγο περισσότερους. Συναντάμε όμως και άλλα δύο χωριά που κατάφεραν να κρατήσουν νέους κατοίκους αφού βρίσκονται μόλις 25 λεπτά από τη Λεμεσό. Το Καλό Χωριό με 480 κατοίκους και τον Λουβαρά με 350. Τελευταίο σταθμός, το Παλεχώρι. Κάποτε είχε 1.900 μόνιμους κατοίκους και σήμερα έχει 1.230. Ανάμεσά τους και αρκετοί νέοι. Οι περισσότεροι από αυτούς έφυγαν, υπάρχουν όμως και αυτοί που ακόμη το παλεύουν κόντρα στις συνθήκες. Έχουμε αρκετές δυσκολίες. Αρχικά λόγω της μετακίνησης μας στη Λευκοσία ή στις άλλες πόλεις. Για λόγους εκπαίδευσης κυρίως ή και για άλλους λόγους? Και εκπαίδευσης και εργασίας και για όλους τους λόγους. Εργάζεστε στη Λευκοσία? Ναι. Πόση ώρα θέλετε να πάτε? Το πρωί με την κίνηση μπορεί να κάνει και 1,5 ώρα να πας στη Λευκοσία. Και μετά φαντάζομαι μία ώρα να έρθεις πίσω. Ανέτα, σίγουρα. Εντάξει, έχουν πει για ένα highway που έχει χρόνια να μας το κάνουν. Αν το γίνεται θα ήταν πολύ πιο εύκολα για την νεολαία να μείνει στο χωριό. Είναι κάτι που κάνω από επιλογή μου γιατί πραγματικά το χωριό μας αγαπούμε το και θέλουμε να μείνουμε. Δυστυχώς όμως οι καταστάσεις κάνουν μας το δύσκολο. Υπάρχουν συνομιλίκοι σας που έχουν φύγει? Υπάρχουν και συνομήλικες και πιο μεγάλοι και πιο μικροί που σκεφτούνται να φύγουν ή εφίαν, γιατί δυστυχώς είναι και το οικονομικό πολλά μεγάλος παράγοντας, πολλά σημαντικός παράγοντας, γιατί μπορείς να σκεφτείς ότι θέλεις 150-200 ευρώ το μήνα σίγουρα για τις πενζίνες σου μόνο. Θέλεις για θέρμανση το χειμώνα 500 ευρώ το λιγότερο γιατί κάνει πάρα πολύ κρύο. Και αν βάλουμε στην άκρη το οικονομικό, είναι και ο χρόνος που θέλεις, είναι και το ότι δεν υπάρχουν, δεν μπορούμε να εξυπηρετηθούμε ούτε σαν υπηρεσίες πολίτες, δεν υπάρχουν. Υπηρεσίες δεν υπάρχουν. Βασικά είμαστε λίγο στη μοίρα μας και δύσκολο και νομίζω επειδή η ίδια κυβέρνηση, το ίδιο το κράτος θέλουν και ζητούν να μένει ο κόσμος στα χωριά, αλλά ο κόσμος στα χωριά στηρίζεται από κανένα δυστυχώς. Μερικά χωριά της Πιτσιλιάς μάχονται κόντρα στις δυσκολίες. Κάποια αργοπεθαίνουν, κάποια έχουν ήδη πεθάνει. Παντού ηλικιωμένοι. Οι νέοι που θέλουν να μείνουν, αρκετοί. Χρειάζονται όμως τα κίνητρα. Το κράτος είναι σε θέση να τα δώσει.